Μετά από από τις πρόσφατα έργα που γίνονται στο τρίγωνο της Μυτιλίνης, το περιβολικό το οποίο βρισκόταν εκεί πέρα τα τελευταία χρόνια, ήταν αδύνατο να παραμείνει εκεί πέρα. Οπότε αυτό το κοντέινερ το οποίο ήταν στο εμπορικό λιμάνι της Μυτιλίνης απέναντι από τη ΔΕΗ, παραχώρησε από το 2004 από τον κύριο νομάρχη τότε, τον κύριο Βογιατζή. Αποφασίσαμε να το πάρουμε, είναι υπηρεσιακό στοιχείο της Ένωσης, αποφασίσαμε να το μεταφέρουμε από το λιμάνι το εμπορικό και το φέραμε εδώ στη μαρίνα της Μυτιλίνης, σε ένα φυλασσόμενο χώρο 24 ώρες 24ωρο. Μιλήσαμε με τον διευθυντή, τον κύριο Ξίδα, ο οποίος αγκάλιασε από την αρχή αυτή την ιδέα. Μας βοήθησε πάρα πολύ προσφέροντας νερό, ρεύμα, τουαλέτες για το προσωπικό, τραπέζι, καρέκλες για να κάθονται οι συνάδελφοι εδώ πέρα. Μας βοήθησε πάρα πολύ ο δεσιμότατος πάτερ, ο κύριος Μαυρουδής, ακίνδυνος της ενορίας ταξιαρχών Μυτιλίνης, με μια δωρεά για την τηλεόραση μέσα. Και από εκεί και πέρα το προσωπικό, η προσωπική εργασία των συναδέλφων, οι οποίοι νυχθημερών ήταν εδώ πέρα και για να φτιάξουν αυτό το κοντέινερ στην κατάσταση που βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Θα στεγάζεται εδώ το περιπολικό, εφόσον επιθυμούν οι συνάδελφοι, σε ένα χώρο διαμορφωμένο με το air condition μέσα, με τη θέρμανση, με ένα κουζινάκι, με ένα ψυγείο. Από θέμα επιχειρησιακής ετοιμότητας είναι στην ίδια κατάσταση με πριν, δηλαδή δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά η απόσταση που έμεινε πριν και έμεινε και μέσα στον δρόμο από ό,τι είναι τώρα μέσα στο χώρο αυτόν εδώ. Γεια σας, και εγώ με τη σειρά μου θέλω να ευχαριστήσω όλους βοήθησαν προκειμένου να δημιουργηθεί αυτός ο ωραίος χώρος για να χρησιμοποιείται για τη στάθμευση του περιπολικού που καλύπτει την πόλη της Μυτιλίνης. Είναι ένας πάρα πολύ ωραίος χώρος, βοήθησαν όλοι να διαμορφωθεί, να προστατεύονται οι συνάδελφοι όλες τις εποχές από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Είναι ένας πολύ ωραίος χώρος. Ευχαριστούμε τη Διεύθυνση της Μαρίνας Μυτιλίνης, ευχαριστούμε την Εκκλησία για την βοήθειά τους, ευχαριστούμε την Ένωση Πυροσβεστικών Υπαλλήλων, καθώς και όλους τους συναδέλφους που βοήθησαν προκειμένου να γίνει αυτός ο χώρος, αυτή την ωραία κατάσταση, για να βοηθήσει την διαμονή και την καλύτερη προσπάθεια των πυροσβεστών στο πυροσβεστικό της Ένωσης. Όπως είπα, είναι χαρά μας που θα φιλοξενήσουμε το περίπολο της πυροσβεστικής εδώ στη Μαρίνα Μυτιλίνης. Βοηθάμε με όποιο τρόπο μπορούμε και πιστεύω ότι θα έχει και αντίκτυπο και στην επιχειρησιακή ετοιμότητά τους. Φέτος ήταν μια δύσκολη χρονιά που επηρέασε όλο τον κλάδο και όλο τον τομέα του τουρισμού. Όλοι πιστεύω περιμένουμε και ετοιμαζόμαστε για του χρόνου, για να πω την αλήθεια. Για του χρόνου τα μηνύματα που έχουμε ότι όταν ξεπεραστεί αυτή η κρίση ίσως θα λειτουργήσει πολλαπλασιαστικά η όρεξη του κόσμου να κάνει διακοπές, να βγει πάλι έξω και πιστεύουμε θα έχει αντίκτυπο σε όλο τον τομέα.